τον έντονο προβληματισμό και τη δυσφορία του για το γεγονό ότι δεν έχουν εντοπιστεί και δεν έχουν συλληφθεί οι δράσει τη επίθεση των Πρίτανη τη ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, ένα μήνα σχεδόν από το θλιβερό γεγονό, εκφράζει με δήλωσή του ο Δήμαρχο Νέα Πολυσικαιών, Σίμος Ζανιλίδη, εκφράζοντα ταυτόχρονα το φόβο του για επανάληψη τέτοιων περιστατικών που στρέφονται ευθέω κατά τη Δημοκρατία όσο οι δράσει κυκλοφορούν ασύλληπτοι παρά την επικήρυξή του από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Αυτά τα οποία είδαμε στους δέκτες του τηλεοπτικούς πριν από λίγες εβδομάδες με την αήθεια, αλήτικη, τραμπούκη και επίθεση εις βάρος του πρίτανη της ΑΣΟΕ χαρακτηρίζουν τους αλήτες, τους τραμπούκους αυτούς οι οποίοι κάνανε αυτή την κίνηση. Έχω πει πάμπολες φορές, όχι γιατί έπεσα κι εγώ θύμα τον Οκτώβριο του 2011, αλλά γενικά και πριν από τα επεισόδια του Οκτωβρίου του 2011, ε, έχω πει πάμπολες φορές ότι επιτέλους στη χώρα μας θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες και κάποια όρια και κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν μπορεί να τις παραβιάζει κανένας για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε αιτία. Αυτά είναι αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Δεν μπορεί να υπησέρχονται και να ανέχονται, να ανεχόμαστε ε, την... Ε, είσοδο αυτών των φαινομένων στην πολιτική, στον διάλογο. Δεν είναι διάλογος να έρχομαι να σε πλακώνω στο ξύλο. Δεν είναι διάλογος να μην σε αφήνω να μιλήσεις. Δεν είναι διάλογος να έρχομαι να σου φοράω την κουκούλα, να σε βρίζω, να σε φτύνω, να χτίζω την πόρτα και να σε κλειδώνω μέσα ή να σε πετάω έξω από το πανεπιστήμιο, έξω από το γραφείο γιατί δεν μ' αρέσουν αυτά που λες, δεν μ' αρέσουν αυτά τα οποία θέλεις να προωθήσεις αυτό το οποίο είδα με τον Πρίτανη, ο Πρίτανης υποτίθεται, όχι υποτίθεται, ο Πρίτανης εκφράζει την κορυφή της ακαδημαϊκής κοινότητας, έτσι. Εκλέγεται, δεν διορίζεται. Τον εκλέγουν οι φορείς του Πανεπιστημίου. Είναι ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου και πηγαίνει μια ομάδα με κουκούλες καλυπτών. Καταρχήν, οποιο είναι παλικάρι δεν βάζει κουκούλα. Όποιο πιστεύει σε αρχέ και σε ιδανικά και έχει αξίε, δεν κρύβεται. Πηγαίνει με το όνομά του, με το πρόσωπό του και κάνει και λέει αυτά που θέλει να πει. Και κάνουν όλε αυτέ τι κινήσει ει βάρο του Πρίτανη και μέχρι στιγμή είναι ασύλληπτη. Είναι αόρατη. Δεν έχει συλληφθεί κανένα, πολύ περισσότερο δεν έχει παραπαινθεί κανένα. Το ίδιο. Το ίδιο. Κάτι ανάλογο έζησα και εγώ τον Οκτώβριο του 2011 στα γραφεία της ΚΕΔΕ. Όρμησαν μέσα στην αίθουσα 10-15 εγκάθετοι, άσχετοι με την ΚΕΔΕ, άγνωστοι, λοιπόν, και οι οποίοι με καθοδήγηση κάποιων ανθρώπων ε, ξυλοκόπησαν εμένα και κάποιους άλλους. Η αστυνομία, οι ανακριτικές αρχές επί τόσα χρόνια δεν συνέλαβαν κανέναν να έχουμε κάποιους απαράβατους κανόνες οι οποίοι δεν θα είναι αλακάρτ όταν χτυπιέται ο Δανιλίδης ε, δεν διαμαρτυρόμαστε αλλά όταν χτυπιέται ο Σταματόπουλος ε, ε, διαμαρτυρόμαστε. Σε κάθε παρουσίαση τέτοιου φαινομένου πρέπει να υπάρχει μέτωπο λογικής ανθρωπιάς δικαιοσύνης και νομιμότητας